In news. Από το γαλάζιο του ουρανού, τη θάλασσα, τη καθαρότητα και τη ελπίδα και το πορτοκαλί του δυναμισμού και τη Κύπρου προκύπτει το νέο λόγο του συνεργατισμού, ο οποίο επιχειρεί μια μεγάλη εκστρατεία ανανέωση τη εταιρική του ταυτότητα. Στο περιθώριο τη τελετή των αποκαλυπτηρίων, χρωμάτων, λογοτύπου και νέα τηλεοπτική καμπάνια του συνεργατισμού, ο επικεφαλή του κινήματο, Νικόλα Χατζουγιάννη, μίλησε στην κάμερα του In που εμείς σχεδιάζουμε και θέλουμε είναι ένας εργατισμός δυναμικός, ένας συνεργατισμός που κινείται μπροστά, σύγχρονος, κοντά στους νέους, με νέες τεχνολογίες. Ένας συνεργατισμός, θα έλεγα, στα πρότυπα του επιτυχημένου ευρωπαϊκού μοντέλου. Αυτός είναι ο συνεργατισμός ο οποίος θέλουμε, αυτό σχεδιάζουμε και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να το επιτύχουμε αυτό το συντομότερο δυνατό αφήνοντα πίσω τι κακέ μέρε τη οικονομική κρίση, τη κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματο, ο συνεργατισμό επιδιώκει και με ανανεωμένο πλέον πρόσωπο να εισέλθει στη νέα εποχή. Και μιλάμε για ένα συνεργατισμό, ο οποίο είναι και φαίνεται σύγχρονο. Και μέσα από αυτή την νέα εταιρική ταυτότητα, αλλά και τα μηνύματα τα οποία βγάζουμε, δείχνουμε ότι έχουμε και τη θέληση και τη δυνατότητα να ανανεώσουμε και να κάνουμε το συνεργατισμό πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο και να είναι ο συνεργατισμό που να ταιριάζει σε αυτήν την νέα εποχή την οποία εμεί ζούμε. Την ίδια ώρα, οι θετικέ εκτιμήσει για ανάπτυξη το 2015 σε συνδυασμό με την αποκατάσταση τη εικόνα του χρηματοπιστωτικού τομέα συνεπάγονται θετικού ιονού και για το συνεργατισμό. Εμεί, με τι κλήσει που κάνουμε, δίνουμε και εμεί ήδη ίδιοι προοπτική, θα έλεγα, στον τόπο και την οικονομία. Θα στηρίξουμε αυτέ τι προσπάθειε ανάκαμψη μέσω όλων των εργαλείων αλλά και τη δυναμικότητα που διακατέχει αυτή τη στιγμή το συνεργατισμό. Νέα ταυτότητα, καινούρια χρώματα και μεγάλη εκστρατεία ανανέωση από το συνεργατισμό. Το Νοέμβριο καταγράφηκε οριακή άνοδος της καταθέσει και το εγγύ μέλλον θα δείξει κατά πόσον οι συνολικέ ενέργειε, όπω και το rebranding, θα λειτουργήσουν θετικά για το συνεργατισμό.